Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά, Μελέτη Ενδέκατη. Συνέχεια. Έως πότε δεν θα εξεγερθείς από το ρύμπνο και τι περιμένεις και τι καρτερείς. Ιδού η μέρα εκείνη έφτασε, εγγύσει η μέρα Κυρίου η Μεγάλη. Τι λογής καταραμένος λογισμός είναι αυτός, που δεν σε αφήνει να φοβάσαι εκείνη την ημέρα, αδερφέ, την οποίαν φοβήθηκαν τόσο οι μεγαλύτεροι άγιοι. Ω πονηρό ενθύμημα, λέγει ο Σιράχ, εσύ λογαριάζει τόσο πολύ τη κρίση των ανθρώπων, και δεν φοβάσαι και δεν λογαριάζει εκείνο το φοβερό κριτήριο που κάνει και αυτού του ίδιου του δαίμονε να φρύτουν όταν του το υπενθυμίσει κάποιο. Αποφάσισε από τώρα και στο εξή να συλλογίζεσαι τη μέλουσα κρίση με πολλή επιμέλεια, διότι λέει: Σι την αλήθεια, ότι αν και σε όλη σου τη ζωή αυτή συλλογίζεσαι, η ζωή σου όλη θα είναι πολύ σύντομη και λίγη για να συλλογίζεσαι ένα λογισμό τόσο αναγκαίο και τόσο μεγάλο, καθώς είναι γραμμένο και χρόνο στενό εστί, το Ιακώβ. Παραστά σου λοιπόν νοερά μπρος στον κριτή σου και παρακάλεσε τον ταπεινά για να γίνει σε σένα βοηθός. Βοηθός και Θεός ελέους, προτού να έρθει ο καιρός να γίνει Θεός εκδικήσεων. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρισιάσατο Ψα... Συλλογή σου ότι εκείνη η μέρα θα είναι από εδώ και πέρα από εκεί και ύστερα μάλλον μεγάλη, για εκείνα που έχουν αποφασιστούν σε αυτήν, διότι εκεί δεν πρόκειται να γίνει μια απόφαση για μια μηδαμινή κληρονομική υπόθεση για λίγες πιθαμές γης, αλλά για ένα καλό ή για ένα κακό άπειρο στη μεγαλειότητά του και αιώνιο στη διαμονή του. Έχει να γίνει μια απόφαση κατά των αμαρτωλών και μια υπέρ των δικαίων. Και ποια είναι αυτή η κατά των αμαρτωλών απόφασης. Πορεύεστε από μου η κατηραμένη, εις το πύρι το αιώνιο, Καπα Θεός, κεφάλαιο. Μελέτησε ψυχή αμαρτωλή και ζήγιασε τα λόγια της αποφάσεως αυτής, ένα προς ένα. Πορεύεστε από μου, λέει ο Κρητής, πηγαίνετε μακριά από μένα τούτο δηλώνει τη στερητική κόλαση και το παντοτινό χωρισμό που έχει να γίνει ανάμεσα στο Θεό και τους δυστυχείς κόλασμένους. Η Κατηραμένη λέει Αχ και πόσο φοβερή είναι αυτή η κατάρα η οποία έχει μαζί της όλα τα κακά και τις δυστυχίες κατάρα αμετάθετη κατάρα θεϊκή κατάρα παντοτινή εις το αιώνιον με τούτα τα λόγια φανερώνεται ότι δεν είναι μόνο στερητική η κόλαση του Θεού, αλλά και θετική διαβασάνουν. Λέγοντας λοιπόν εδώ πυρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη βάσανα της κολάσεως, συμπεριλαμβάνει και όλα τα ελαφλότερα βάσανα. Προσθέτοντας δε και το αιώνιο, φανέρωσε ότι και τα άλλα είδη της κολάσεως θα είναι παντοτινά και αιώνια. Ο αιωνιώτης της γενής εκείνης, η οποία όσον είναι χωρίς μέτρο και τέλος, άλλο τόσο είναι φοβερή και τρομακτική. Ποια τώρα είναι η απόφαση υπέρ των δικείων. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή βασιλεία από καταβολής κόσμου, Ματθαίος 25ο κεφάλαιο. Δεύτε. Δηλαδή, ελάτε, ο λόγια γλυκύτατα με τα οποία καλεί ο γλυκής Ιησούς Χριστός προς του λόγου Του, προς το μέρος Του, στις θείε Του αγκάλες, εκείνους που φύλαξαν τις εντολές Του, ευλογημένοι του Πατρός μου. Ω ευλογία Θεοχαριτωμένη, η οποία περιέχει κάθε λογή ευλογία, και κάθε μακαριότητα και ευτυχία, κληρονομήσατε την διαλόγου σας προετοιμασμένη βασιλεία από την πρώτη αρχή του κόσμου. Ω χαρά, ω αγαλίαση, ω βασιλεία η οποία δεν έχει τέλος, αλλά θα παραμένεις σόλο όλο το άπειρο διάστημα της αιωνιότητος. Και ύστερα από τις αποφάσεις αυτές, η μένα μαρτωλή, θα πάνε σε κόλαση παντοτινή, ή δε δίκαιη σε παντοτινή ζωή, γιατί λέει και απελεύσονται οι αμαρτωλοί κόλαση ή δε δίκαιη ζωή νεώνιον Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση όπου τότε θα αποφασιστεί και θα ενεργηθεί ευθύ όπου θα αποφασιστεί χωρίς να περάσει ούτε στιγμή καιρού. Τότε θα καταπαύσει και η κίνηση των τεσσάρων στοιχείων και του ουρανού και ενδιαμέτρησαν μαρτωλούς, θα μείνει μια παντοτινή νύχτα, χωρίς να ελπίσουν να δουν πλέον ημέρα. Διαδέτους δικαίους, θα μείνει μια παντοτινή ημέρα, χωρίς να φοβούνται πως έχουν να δουν πλέον νύχτα. Διότι όλα τα κακά του κόσμου, όλες οι τιμωρίες και όλες οι δυστυχίες, θα συσσωρευτούν τότε στην κόλαση. Καθώς συσσωρεύονται όλες οι δυσοδίες και οι βρώμες, ενός καραβιού μέσα στη Σερδίνα, δηλαδή στην Καρίνα του κάτω, και έτσι όλα τα κτίσματα καθαρισμένα και ελευθερωμένα από τη δουλεία και τη δυσοδεία των αμαρτωλών θα αναπνεύσουν και θα απολαύσουν ένα καινούριο ευτυχέστερο καιρό κατά τον εκκλησιαστή, καιρό στο παντί πράγματι και επί το παντί το ποίηματι εκεί. Και μάλιστα καταδοθεί ο Παύλο, ο λέει «Και αυτή η κτήση ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς». Και για να πούμε με ένα λόγο, εκείνη η μέρα θα είναι η δύση του καιρού και η ανατολή της αιωνιότητος, η δύση του χρόνου, του ανθρώπινου και η ανατολή της αιωνιότητος που θα είναι για πάντα. Ούτε έγινε ούτε θα γίνει ποτέ μια μέρα μεγαλύτερη από αυτήν. Και τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερο δίκιο εκείνο που λέει γραφή, διότι η μέραν καθήν έστησε τον ήλιο Ιησούς του να βει, ότι ημέρα, ούτε και η μέρα τη αύτη ούτε πρώτερον ούτε έσχατον. Ωστόσο, εσύ αδελφέ μου, στοχάζεσαι αυτά τα πράγματα που έχουν να γίνουν την ημέρα εκείνη και τα στοχάζεσαι πως είναι μακριά και πως δεν τα φοβάσαι. Σου λέω όμως ότι δεν είναι μακριά, αλλά είναι βέβαια ότι θα γίνουν σύντομα μια φορά, αλλά κι αν είναι μακριά, είναι αληθινά. Επειδή όσο είναι αληθινό ότι ένας Θεός είναι και υπάρχει αληθινός, έτσι θα γίνει μια κρίση σε όλο το ύστερο. Πλησίασε λοιπόν αγαπητές αυτές τις αλήθειες με τη θεωρία της πίστεως, η οποία και τα μακριά όντα και τα όρατα τα δείχνει κοντά και ορατά. Πίστησε εσύ πραγμάτων έλεγχος βλεπομένων. πίστη εσύ πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Και να μην λογαριάζει τώρα, στι ημέρε σου άλλο πάρεξε εκείνο που θα λογαριάσει τότε, στην ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, πώς να βρίσκεσαι σε μετάνοια, πώς να υπομένεις τους πειρασμούς και πώς να εργάζεσαι τις εντολές του Κυρίου και τα έργα τα καλά. Και τούτο είναι το να είσαι τη αληθεία φρόνιμος, δηλαδή να γνωρίζεις τα πράγματα από μακράν πριν να έλθουν και να ωφελήσει από αυτά. Μάλιστα η εξέταση και η απόφαση, τα οποία είναι τα πλέον φοβερότερα από όσα έχουν να γίνουν, εκείνη την ημέρα, αυτά δεν είναι μακριά από σένα, αλλά είναι τόσο κοντά σου, όσο κοντά είναι σε σένα και ο θάνατος. Καθώς είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, περί της μερικής κολάσεως, και καθώς λέει και ο αδερφό Θεός Ιάκωβο στην επιστολή του, η δου πρώτων θυρών έστηκε, διότι ευθύ μόλις πεθάνεις, θα έχεις να τα απαντήσεις, θα τα συναντήσεις. Να ντρέπεσαι λοιπόν και να σκέφτεσαι πώς θα σταθεί τόσο πολύ καιρό στον αριθμό των αφρόνων για την αστοχασία σου. Θαύμασε πώς τόλμησες μέχρι τώρα να αμαρτήσεις τόσες φορές σε καιρό που πιστεύεις πως είναι ένας ο Θεός ο κριτής και τιμωρητής των αμαρτιών. Σπούδασε, προσπάθησε να αποκτήσεις από εδώ σύντροφο και φίλο, την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς, για να σταθεί αυτή τότε να σε διαφεντεύσει σαν καλός ρήτορα και να σε γλιτώσει από τη φοβερή εκείνη απόφαση. Επειδή ο φοβερός εκείνος κριτής δεν θα εξετάσει τους δικαίους που ως ή παρθένευαν οι άλλες αγαθοεργίες που έκαναν, αλλά μόνον πώς ελέησαν τους φτωχούς, πώς χόρτασαν τους πεινασμένου, πώς πότισαν τους διψασμένους και ένδυσαν τους γυμνούς και επισκέφτηκαν τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Ούτε έχει να κρίνει τους αμαρτωλούς πώς επόρνευσαν ή εμίχευσαν ή άλλες κακίες που έκαναν, αλλά πώς δεν ελέησαν τους φτωχούς αδελφούς τους. Ο θενωμένο αδελφό Θεός Ιάκωβος είπε για τους ανελεήμονες «Αν η κρίση το μη πιούντι έλεος» και κατακαφχάτε έλεος κρίσεως. Ο δε Δαβίδ λέει στους ελεήμονες «Χριστός ανήρ, ο και κυχρών, ο οποίος δανείζει δηλαδή, οικονομήσει τους λόγους αυτούν κρίση, δηλαδή η να πει, θα έχει καλή να δώσει απολογία στην ημέρα της κρίσεως δια της καθώ καθώς το ερμηνεύει έτσι ο Μέγας Βασίλειος». Παρακάλεσε λοιπόν αδερφέ τον Κύριο να σε αξιώσει με τη χάρη του να σταθεί την ημέρα εκείνη όχι με τους αμαρτωλούς και ανελεήμονες αλλά με τους δικαίους και ελεήμονες και να ακούσει από το στόμα του εκείνη την ευλογημένη απόφαση. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Μελέτη δωδέκατη περί των τιμωριών του Άδου. Πρώτον, ότι είναι πολλές στην ποσότητα. Δεύτερον, ότι είναι δινές εις την ποιότητα. Και τρίτον, ότι είναι αιώνιες. Συλλογίσω ακόμα, αδελφέ, το πλήθος και την ποσότητα των τιμωριών που βρίσκονται στον Άδη, από τις οποίες πάσχει η ψυχή ενός κολλασμένου, διότι εκεί έχουν να συναχθούν όλες ομού οι δυστυχίες και τα κακά. Συνάξω εις αυτούς κακά, λέει στο Δευτερονόμιο, όθεν και κάθε λογής πόνος και κάθε ανάγκη θα έχει άδεια να τιμωρηθεί, να τιμωρεί εκείνον τον ταλέπορο που καταδικάστηκε εκεί, καθώς λέει ο Ιώβ, πάσα ανάγκη επ' αυτόν επελεύσεται. Όλες οι εξωτερικές αισθήσει του σώματος που στάθηκαν όργανα της ψυχής στον αμαρτάνη, τότε θα γίνουν όργανα για να τον θλίβουν και να τον κολάζουν, καθώς λέει και ο Σολομών, διόν τη αμαρτάνη, για τούτον κολάζεται. Και η μεν όραση, αντί για τις απέραντες θοργές του κόσμου, θα παιδευτεί και θα παιδεύει την ψυχή με τις τρομακτικές θεωρίες των αγρίων δαιμόνων και των κολασμένων ιδέα ακοή για τα πρεπή και λόγια που άκουσε στον κόσμο, δεν θα ακούσει άλλο παρά θρήνους, αναστεναγμούς και κατάρες. Η όσφρηση αντί της ευωδίας που είχε εδώ, θα οσφραίνεται όλες τις δυσοδίες και τις βρώμες και καθεξής όλες οι αισθήσει. Οι δυνάμεις της ψυχής, που είναι περισσότερο ευγενείς και λεπτές θα πάθουν το εξής. Θα έχουν τα μεγαλύτερα βάσανα να τραβήξουν. Η φαντασία θα κυματίζει πάντοτε σαν ένα πέλαγος λύπης. Η μνήμη θα θλίβεται, πάντα ενθυμούμενη το χρυσό καιρό που άφησε και πέρασε στα μάτια. Ο νους δεν θα μπορεί να δίδεται σε άλλη θεωρία, φθοριά δηλαδή, παρά στο να σοχάζεται την αθλειότητά του. Η θέληση θα λυσάει πάντοτε από μίσο και καταφρόνηση εναντίον των δαιμόνων που τη δίνουν την τιμωρία και που την πλάνησαν, εναντίον των κτισμάτων που συνήργησαν στο να αμαρτήσει και εναντίον του εαυτού τη που αμάρτησε. Και για να αφήσει όλα τα άλλα είδη τη κολάσεω, το τάρταρο, τον κλαθμό, το, το βρυγμό των οδόντων, το σκόλικα τον ατελέφτητο, το σκότο στο εξώτερο κτλ. Μόνο το πύρ θα είναι αρκετό για να προξενήσει στους αμαρτωλούς και να προξενεί συνεχώ μια πύρη κόλαση. Επειδή το πύρ εκείνο θα έχει μια υπερβολική δύναμη για να καίει το σώμα και την ψυχή εκείνων των αθλίων αμαρτωλών με τόση καυστική ενέργεια που αν ήθελε πέσει στο πύρ εκείνο ένα βουνό θα ήθελε αμέσως να το διαλύσει για μια στιγμή μέσα σε εκείνες τις φλόγες σαν κερί καθώς είναι γραμμένο «Πυρ εκεί καυτέ εκ του θυμού μου, καυθίσετε ο άδου κατωτά του φλέξη θεμέλια ωραίων». Των βουνών δηλαδή θα κατακάψει τα θεμέλια αυτό το πυρ. Ω λοιπόν, αλίμονος σε μένα. Και ποιος θα δυνηθεί να κατοικήσει μέσα σε τούτο το πυρ, που έχει να κατατρώει πάντοτε τα πάντα, πύρ καταδέεται ημάς και πύρο που έχει να είναι πάντοτε ζωφόδες και σκοτεινό, καθώς λέει ο Δαβίδ φωνή Κυρίου διακόπνοντος φλόγα πυρός. Μόλο τούτο και αυτή όλη η κόλαση του πυρός μαζί με όλα τα άλλα κολαστήρια είναι σχεδόν εύκολο υπόφερτα αν ίσω και δεν επροστίθετο κοντά σε αυτόν και κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός άλλη μια σύγκριτος κατάσταση μια κατάσταση ασυγκρίτως μεγαλύτερη που είναι η στέρηση του Θεού για όλους τους αιώνε. Αυτή είναι η άπειρη ζημιά που προκαλείται στους κολασμένους, διότι στερεί τους άθλιους παντοτινά από ένα άπειρο αγαθό. Όθεν, καθώς το να βλέπει κάποιος το Θεού το πρόσωπο και να βλέπει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, τούτο είναι που κάνει καθε αυτό τον παράδεισο, ή μάλλον το πούμε ως εξής, πως αυτό είναι ο, ο ίδιος ο παράδεισος, το να βλέπει του Θεού το πρόσωπο, έτσι πάλι εκ του εναντίου, το να μην βλέπει κάποιος ποτέ το Θεό, τούτο είναι ιδίως καθε αυτό εκείνο που κάνει τον άδει. Εκείνο που κάνει τον άδει να είναι άδειο. Αυτό είναι ο ίδιος ο Άδης που κάνει τους κολασμένους του Άδη να είναι και να ονομάζονται κολασμένοι. Τα δε υπόλοιπα βάσανα που αυτοί δοκιμάζουν όσον κι αν είναι πολλά και μεγάλα δεν είναι άλλο παρά ένα παρακολούθημα εκείνης της θερήσεως του Θεού το οποίο σχεδόν ούτε καν το ψηφούν. Και αλήθεια... Ο Αβεσσαλόμ έλεγε πως προκρίνει καλύτερα την εξορία και τον ίδιο το θάνατο παρά να στερείται τη θεωρία του προσώπου του πατρός του Δαβίδ. «Είναι ατήλθον εκ γεσούρ», λέει ο ίδιος, «αγαθόν είναι εκεί, ειν, και είναι ειδού το πρόσωπον του βασιλέως, ουκ ειδον ουδέστη, εν δικία και θανάτωσόν με». πώς θέλει να υποφέρει, πώς θα υποφέρει μια ταλέπορη ψυχή που είναι κτισμένη μόνο και μόνο για το Θεό, το να στερείται πάντοτε τη γλυκύτατη και χαροπιό θεωρία του Θείου Προσώπου και να είναι διαπαντός βγαλμένη από το ίδιο το κέντρο της. Λοιπόν καλά είπε και ο Μέγας Βασίλειος και ο Θείος Χρυσόστομος ότι η στέρηση του Θεού είναι η βαρύτερη από όλε τι κολάσει. Ο μεν γαρ Βασίλειο σου το λέγει, Θεού αλωτρίωση και αποστροφή, και τον κίσε προσδοκωμένων κολάσεων βαρύτερων εστί, το πεσόντι. Ο δεύτερο Χρυσότομο λέει, Καν μυρία τη θύγε ένα, ουδέν τι ούτων ιον τη μακαρία εκείνη εκπεσύν δόξης. Τώρα λοιπόν που παρουσιάστηκαν στο νου σου συντροφέ Μαρτολέ. Σύντροφέ μου αυτές οι αλήθειες Τι λες Είναι δυνατόν να μην φοβηθείς πλέον εσύ το Θεό Που έτσι κολλάζει τους αμαρτωλούς με τέτοια αυστηρή και άπειρη κόλαση Είναι δυνατόν να πιστεύεις εσύ Πως είναι ετοιμασμένα για τους αμαρτωλούς τέτοια φοβερά βάσανα και έπειτα να ζεις με την αμαρτία σε όλο τον καιρό της ζωής σου. Είναι δυνατόν να ξέρεις πως μέσα σε εκείνη την άσβεστη κάμινο του πυρός ρίπτονται όλοι οι παραβάτες των εντολών του Θεού και εσύ να παραβαίνεις άφοβα τις προσταγές του Κυρίου και να μην ψηφάς, να μην υπολογίζεις αυτή την αιώνια τιμωρία. Μια τιμωρία που κάνει να φρύτουν και να φοβούνται και οι ίδιοι δαίμονες και για τούτο να παρακαλούν τον Κύριο να μην τους βάλει σε αυτήν και παρακάλει αυτόν ο Λεγεών ή να μην επιτάξει αυτής εις την άβυσον απελθήν. Μη αγαπητέ μου, μη φτάσει σε τόση αναισθησία και αφροσύνη που να παίζει τροποντινά κι εσύ τριγύρω από το στόμα μια τέτοια φρικτή καμίνου της κολάσεως όπως η χαλδαίοι εκείνοι γύρω από την κάμινο με τα τρία παιδιά, τους τρεις πέδες εν καμίνο, αλλά να στοχαστείς πόσες και πόσες φορές ρίφτηκες εκεί μόνο σου στην Άβυσσο για τις αμαρτίες που έκανες, αν ο Θεός για την άπειρή του ελεημοσύνη δεν θα σε κρατούσε από το χέρι του, δίνοντάς σου καιρό να μετανοήσεις για να λυτρωθείς από εκείνη την καταδίκη. Δοξολόγησε χίλιες φορές το Άγιο του όνομα, φύλαξε στο εξής τις Άγιες εντολές και ευχαρίστησέ τον από καρδιάς, διότι σου έδωσε καιρό να διορθωθείς, τον οποίο καιρό δεν έδωκε και σε άλλους, οι οποίοι έφταξαν και λιγότερο από σένα. Φρίξε για τον κίνδυνο που ευρίσκεσαι και ευρίσκόσουν ως τώρα για να σε αιωνίως κατά τον ψαλμοδό παραβραχή παρόκισε το άδει η ψυχή μου. Καθώς έτσι φρύτη πολύ και να σου όλη τη νύχτα στην άκρη ενός γκρεμού και όταν ανατείλει το φως τότε καταλαβαίνει και αναγνωρίζει τον κίνδυνο και σ' όλο το ύστερο επειδή η ενθύμηση του πλήθου των τιμωριών της κολάσεως είναι ένα μεγάλο χαλινάρι που εμποδίζει τους ανθρώπους από την αμαρτία παρακάλεσε τον Κύριο να εντυπώσει την ενθύμηση αυτή βαθιά με στην καρδιά σου, με τη χάρη Του, και να είσαι προσιλωμένο όλος στο φόβο αυτό της τιμωρίας, και να μην μπορείς να αμαρτάνεις, καθώς λέει ο σοφός Σιράχ, «Μη μνήσκου τα έσχατά σου, και ομοί αμαρτήσεις εις τον αιώνα». Κεφάλαιο 7, στίχος 36 Συλλογήσου την ποιότητα, και τη δυνότητα των κολαστηρίων του Άδη, όπου δεν έχουν κανένα καλό, ούτε καμιά παρηγοριά. Ότι καθώς το παράδεισο είναι όλα τόσο χαροπιά και καθαρά, χωρίς καμία θλίψη, επειδή ο παράδεισος είναι ο ξεχωριστός τόπος, μόνο και μόνο των αγαθών, έτσι και στον Άδη, όλα τα βάσανα είναι καθαρά, χωρίς καμιά αναψυχή, επειδή και ο Άδης είναι ξεχωριστός τόπος, μόνο και μόνο, τόπος βασάνων. Εκείνος ο ταλέπορος πλούσιος που αναφέρει το γερό Ευαγγέλιο πόσο λίγο νερό ζητούσε, μια μοναχά στα λαγματιά. Αυτή που μπορεί να σταθεί στην άκρη άκρη του δαχτύλου. Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψω Λάζαρον ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατο και καταψήξει μου την γλώσσα. Λουκάς, 16ο κεφάλαιο, αλλά όμω ούτε και το τόσο λίγο δεν μπόρεσε να το πετύχει, διότι οι τιμωρίε του Άδου δεν έχουν ούτε μια σταλαγματιά παρηγοριά. Γι' αυτό καθένα από του κολλασμένου έχει να λέει εκείνο του Οσιέ. Η παράκληση και η παρηγοριά είναι κρυμμένη από τα μάτια μου. Σε τούτο τον κόσμο είναι ανακατεμένες πάντοτε οι θλίψεις με τις παρηγοριές, τα καλά με τα κακά, οι δυστυχίε με τις ευτυχίε. Γι' αυτό αν τύχει να ασθενήσει κανένας και μάλιστα πλούσιος, αμέσως πόσα δυναμωτικά ιατρικά του κατασκευάζουν, πόσες παρηγοριές του κάνουν, διότι όλοι οι φίλοι του προστρέχουν να τον επισκεφτούν, όλοι οι συγγενείς πηγαίνουν να τον συμπονέσουν, οι ιατροί όλοι τρέχουν να τον θεραπεύσουν. Οι δούλοι όλοι στέκονται πρόθυμα για τις υπηρεσίες, η σύζυγο τον παραστέκει, τα τέκνα του συνομιλούν, όλη η φαμέλια τον περιτριγυρίζει. Αν ίσως όμως εκείνος ο ταλέπορος πέρασε τη ζωή του με και πεθάνει αδιόρθωτος, αλίμονος αυτόν. Διότι τις παρηγοριές αυτές τις διαδέχονται οι απαρηγόρητες τιμωρίες του Άδη. Όπως λέει και ο Διώβ, Συνετέλεσε να αγαθείς τον βίον αυτού, ενδέ να πάψει άδου κοιμήθει. Τότε, εκείνος που θέλει να λάβει πλέον εκεί από κάποια παρηγοριά στον αιώνα, δεν θα την λάβει. Δεν θα θυμηθεί ποτέ να αναπνεύσει λίγο αέρα δροσερό. Δεν πρόκειται να δει λίγο φως. Δεν θα αναπαυθεί το μια στιγμή δεν θα στοχαστεί κανένα λογισμό παρηγορητικό των βασάνων του, αλλά μάλιστα θα καταράτε χίλιες φορές τον εαυτό του, την άγνοιά του, τον πλούτο του, τις ειδονές του και τις άλλες παρηγοριές που απόλαυσε σε αυτόν τον κόσμο και για τα οποία τώρα καταδικάστηκε ο άθλιος να βρίσκεται σε εκείνο τον τόπο των βασάνων. Τότε θα λέει στον εαυτό του, ο αλίμονος εμένα, το δυστυχή, ότι για πρόσκαιρο πλούτο και μάτωες δόξες και απολαύσεις του κόσμου αυτού, τα οποία πέρασαν σαν σκιά, για καπνούς και ονείρατα, έσφαλα στο Θεό μου, χωρίστηκα από τη βασιλεία του και καταδικάζουμε εδώ κάτω αιώνια, ο σε εμένα, διότι άκουσα το Ευαγγέλιο που μου μαρτυρούσε όλα αυτά και μου φαίνονταν μύθος. Με συμβούλευαν οι πνευματικοί και δεν τους άκουσα. Με δίδαξαν οι δάσκαλοι και εγώ δεν ψήφισα τα λόγια τους. Δεν τα ενόησα, αλλά παραπλανήθηκα. Παραπλανήθηκα από τους δρόμους της αλήθειας και της δικαιοσύνης και το φως δεν έλαμψε σε μένα. Πες μου τώρα εσύ αγαπητέ μου, που μελετάς αυτά που λέμε Έγινε ποτέ άξιο να καταδικαστεί από τη θεία δικαιοσύνη σε αυτή την καταραμένη χώρα των κολασμένων, από την οποία λείπει κάθε καλό και κάθε παρηγοριά. Αν έγινε άξιο και χίλιε φορέ να έγινε με τι αμαρτίε σου, εγώ δεν ξέρω να σου πω κάποια ευχαριστία. Πρέπει να προσφέρει το Θεό τη συγγνώμη αυτή που είναι ανάλογα με την τόση ευεργεσία, πρέπει να προσφέρει την ευχαριστία για τις ευεργεσίες που σου έκανε και δεν σε καταδίκασε ως τώρα, αλλά σε υπομένει τόσο καιρό. Βέβαια, αυτή η υπομονή είναι που σου έκανε η μεγαλύτερη ευεργεσία παρά να σε άφηνε να πέσει σε εκείνες τις φλόγες και έπειτα να σε βγάλει για τούτο και περισσότερο χρωστά να ευχαριστεί τώρα τον ελευθερωτή σου Θεό για την υπομονή αυτή, παρά αν σε έβγαζε πραγματικά από την κόλαση. Να φοβάσαι όμω, πολύ να φοβάσαι μήπω εκείνο που δεν ακολούθησε ω τώρα θα γίνει στον ερχόμενο χρόνο και δεν θα σε υπομείνει πλέον ο Θεός, αλλά θα σε αφήσει να καταδικαστεί στην κόλαση αν πάλι φανείς αχάριστος αυτόν και δεν φυλάξει τις εντολές του. Λοιπόν, θυμάσαι αδελφέ την τόση αστοχία σου, την τόση αχαριστία που έδειξες στο Θεό τώρα. Θυμήσου την και αφιέρωσε όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου στη δούλευση και ευαρίστηση του Θεού, στην ευαρέσκειά του. Και να συλλογήσε πως αυτή εδώ η ζωή σου δόθηκε γι' αυτό και μόνο το σκοπό, για να μετανοήσεις, για να διορθωθείς κατά πάντα και για να μην πέσεις εκείνα τα κολαστήρια. Και τέλος πάντων παρακάλεσε το λυτρωτή σου να μην σε βαρεθεί για την αχαριστία σου, μην να σε κόψει σαν την άκαρη εκείνη σικιά, αλλά να σε αφήσει και τούτο το χρόνο για να επιμεληθείς τη σωτηρία σου και να κάνεις κανένα καρπό άξιο της βασιλείας του, ή να μη βληθεί σε εκείνο το πυρ άσβεστον. Γιατί λέει για τη Σικιά: Κύριε, άφεσαι αυτήν και τούτο το έτος, Όσο το κάψω περί αυτήν και βάλω κοπριά, κι αν μεν ποιήσει καρπών, η δεμή, στο μέλλον Εκόψεις αυτήν. Λουκάς, για το γάμο κεφάλαιο. Συλλογή αγαπητέ αδερφέ την αιωνιότητα αυτών των κολάσεων, η οποία αυξάνει απειρο την αθλειότητα των κολασμένων, διότι και μια ελαφριά τιμωρία, που είναι αιώνια και παντοτινή, είναι μια άπειρος κόλασης. Πόσο μάλλον άπειρες οι τιμωρίε της κολάσεως, που είναι τόσες πολλές στον αριθμό και τόσες δεινές, τόσες κακές και απαρηγόρητες στην ποσότητα, όταν μάλιστα συμβαίνει να είναι και αιώνιες. Αλλή μόνο σε μένα, κι αν εσύ αδερφέ δεν υποφέρεις έναν ψήλο μέσα στα αυτή σου για μια μονάχα ώρα, αν δεν υποφέρεις το δάγκωμα των κοριών σε μια μοναχή νύχτα, αν σου φαίνεται ανυπόφορο ένα ελαφρό κάψιμο που σε βασανίζει δύο-τρεις ώρες, πώς θα μπορέσεις να υποφέρεις μέσα σε αυτό το πύρι της γέννης, και σε πόσες τιμωρίε αιώνιες και παντοτινές θα βρίσκεσαι, χωρίς ελπίδα να γλιτώσεις ποτέ, ποτέ. Ποιος από τους ανθρώπους θα βρισκότανε τόσο άγνωστος, που να θελήσει να απολαύσει πρώτον όλες τις τρυφές του Σολομόντος και ύστερα να απολαύσει εκείνον να σταθεί ζωντανός, μια μονάχα ημέρα μέσα στη φωτιά. Βέβαια κανείς και μόνο τούτο τόσοι χριστιανοί βρίσκονται τόσο άγνωστοι, σε τέτοια άγνοια δηλαδή, που για να απολαύσουν μια στιγμή κτηνόδου ειδονής, προκρίνουν να σταθούν παντοτινά σε μια φλόγα γιαίνης, ή τη είναι γέννη. η ειναι τοσο καυστικη οπου κοντα σε αυτην η φωτια του κόσμου συγκρινωμένη, είναι μια φωτιά ζωγραφιστή. Ο ανόητο, ανόητο γένος των ανθρώπων, Ιωνιώτη τη Κολάσεω, φόβησε όλου του παλαιού Αγίου και τι έκανε να αποφύγουν με τόση σπουδή τι ειδονέ του κόσμου και να εναγκαλιστούν με τόση θερμότητα την αυστηρότητα τη μετάνοια, διότι είχαν πάντοτε στο νου του την ενθύμησή τη. Ιωνιώτη τη Κολάσεω έκανε του μάρτυρες να στέκονται ανδριωμένοι στα μαρτύρια και να μην αρνούνται το όνομα του Χριστού, ο αιωνιώτη τη κολάσεω κατέπισε τόσου βασιλεί και βασιλοπούλε να αρνηθούν τον κόσμο και να γίνουν καλόγυροι και να γεμίσουν τι ερήμους και τα σπήλαια από ασκητέ και τα μοναστήρια από μοναχού. Αλλά ο αιωνιώτη τη κολάσεω, γιατί και τώρα δεν κάνει μια τέτοια ενέργεια στι καρδιές των χριστιανών, γιατί δεν κάνει να αισθανθούν και να φοβηθούν, αυτοί ακούν αιωνιώτη κολάσεω και νομίζουν πως είναι ένα ήχος στον αέρα, ένας λόγος κενός και μια λέξη μόνο πεντασύλλαβη και άλλο τίποτα. Για τούτο και ξεφαντώνουν, παίζουν, γελούν και ζουν με τόση αδιαφορία και αφοβία σαν να μην υπήρχε τελείω αιώνια κόλαση. Και η αιτία είναι ή διότι δεν έχουν στο νου τους την ενθύμηση της αιωνιότητος ή διότι δεν καταλαβαίνουν καλά τι θα πει αιωνιώτης κολάσεως, επειδή αν την καταλάβαιναν καθώς πρέπει κατά έπρεπε να πεθάνουν από το φόβο τους. Εσύ όμως αγαπητέ μου, που μελέτησες αυτά, μη θελήσεις να ομοιωθείς με τούτους τους ανέστητους και άφρονες, αλλά είχε πάντοτε στην ενθύμησή σου την αιωνιότητα της κολάσεως. Και για να καταλάβεις λίγο τι είναι αιωνιώτης, Συλλογίσω ότι όλα τα σπηριά της άμμου της θαλάσσης, όλα τα στέρια του ουρανού, όλες οι σταλαγματιές της βροχής, όλα τα φύλλα των δέντρων και όλα τα άτομα του αέρος μπορούν να μετρηθούν. Αλλά μια μοναχή στιγμή της αιωνιότητας της κολάσεως δεν μπορεί να μετρηθεί ποτέ, ποτέ. Αλλά ύστερα από χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων και μιλιούνια χρόνων, εκατομμυρίων δηλαδή, η στιγμή εκείνη θα διαμείνει πάντοτε μία και η αυτή, σαν να ήταν καινούργια από την αρχή. Και η βάσανα των κολλασμένων θα ανακαινουριώνονται πάντοτε και θα διαμένει μία και η αυτή, σαν να ήταν καινούργια από την αρχή. Έχει λοιπόν και η βάσανα των να ανακαινουριώνονται πάντοτε και να διαμένει μία και η αυτή σε όλο το άπειρο διάστημα της αιωνιότητος και βασανιστήσονται εν πυρή και θείο και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει σε αιώνα σε ώνων. Αποκάλυψης Γιώτα Δέλτα Όθεν η αιωνιότης έχει να προξενήσει στους άθλιους κολασμένους την τέλεια απελπισία και απόγνωση και η απελπισία έχει να είναι ιδρυμύτερη και πλέον απαρηγόρητη βάσανο των κολασμένων. Καθώς για αυτήν θα έχουμε να πούμε σε μια ξεχωριστή μελέτη. Τώρα λοιπόν εσύ αδερφέ τι λες, σου βαστά η καρδιά σου να μαρτήσεις άλλη μια φορά. Αχ δυστυχής που είσαι και δεν ξέρεις πως θα καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση πολλές ψυχές διότι αμάρτησαν μία και μόνο φορά, οι οποίες με το να πιάστηκαν σαν τους δαίμονες πάνω στο σφάλμα τους, έγιναν παρευθεί σαν εκείνους, δαυλοί του αιωνίου πυρός καταχθόνοι. Δεν φοβάσαι εκείνο τον τόπο που είναι τόπος φοβερός, διότι είναι αιώνιος, καθώς λέει ο προφήτης Ισαίας, της Αΐας, τίς αναγγελεί η των τόπων των αιώνιων. Λοιπόν, Ξύπνησε αδερφέ μου και στο χάσου πως το δω. Αυτή τη στιγμή σου δίνει ο Κύριος μας καιρό και χρόνο και συλλογή αυτές τις αλήθειες. Και αυτό είναι σημείο ότι αυτός δεν θέλει να σε κολλάσει. Αν όμως εσύ δεν βγάζεις καρπό μετανοίας και διορθώσεως από αυτά αφού τα συλλογιστείς, τούτο είναι για σένα ένα κακό σημείο το οποίο πρέπει να το φοβάσαι πολύ. Για τούτο ταπεινό σου, γνωρίζοντα πω έγινε τόσε και τόσε φορέ άξιο για τον Άδη με τι ανομίε σου. Και ο κύριο, για το πολύ του έλεο, δεν σου έκοψε τη ζωή για να σε ρίξει εκεί μέσα, αλλά σου έδωσε καιρό και τρόπο για να μετανοήσει και να ελευθερωθεί. Ευχαρίστησέ τον από την καρδιά σου και αποφάσισε να θελήσει να το αποκρίνεσαι στο εξή, στην ευεργεσία αυτή που σου έκανε, αρχίζοντα μια καινούργια ζωή, ταπεινή, ζωή μετανοίας. Μια ζωή όλη μετανιωμένη. Αφιερώσου όλος διόλου στην υποταγή του άκρου σου ευεργέτη και παρακάλεσέ τον για την άπειρη του αγαθότητα να μην παραχωρήσει ποτέ να σου γίνει περισσότερη κόλαση ένεκα της μακροθυμίας και της υπομονής που έδειξε ως τώρα. Όπως λέει και ο Παύλος ή της ανοχής αυτού και της μακροθυμίας καταφρονής, κατά τη σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζει σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής. Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο. Και περνάμε στη δεκάτη τρίτη μελέτη των γυμνασμάτων των πνευματικών, όπου θα δούμε ότι κάθε κολασμένος χριστιανός θα έχει τρεις διαθέσεις. Πρώτον, τη μετάνοια του περασμένου χρόνου, δεύτερον, τη θλίψη του παρόντος και τρίτον, την απελπισία του μέλλοντος. Συλλογήσω, αγαπητέ μου, πως ένα από τα αφρικοδέστερα θεάματα που μπορεί να σχηματίσει ο λογισμός του ανθρώπου είναι ένας χριστιανός που καταδικάζεται στην κόλαση ύστερα αφού η αγαθότη του Θεού έκανε τόσα και τόσα για να τον σώσει. Αφότου δηλαδή ο Θεός έκανε τόσες προσπάθειες. Μέτρησε κατά ακρίβεια τις διαθέσεις που έχει εκείνο ο δυστυχής, ο οποίος έχει τρεις διαθέσεις. Μετάνοια του περασμένου του βίου, θλίψη του παρόντος και απελπισία του μέλλοντος. Καθώς θα απαριθμεί αυτά ο Σολομών στη σοφία του, λέγοντας περί αυτών των κολλασμένων, οι δόντες ταραχθίσονται φόβον δεινό και εξθίσονται. Ερούσιοι γάρενε αυτοίς μετανοούντες και δια στεναχωρίαν πνεύματος στενάζοντες. Η πρώτη λοιπόν διάθεση του κάθε κολασμένου είναι η μετάνοια του περασμένου. Τώρα στο χάσου τι ήταν εκείνο το καλό για το οποίο εκείνος ο ταλέπορος χριστιανός παρεύει τις εντολές του Κυρίου και κολλάστηκε. Ήταν λίγος καπνός κοσμικής δόξας και τιμής. Ήταν ένα γήινο κέρδος προσωρινού πλούτου. Ήταν μια στιγμή πεταμένη, ακάθαρτης και φαρμακερής ειδονής. Και για να πούμε απλά ήταν ένα όνειρο και τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό το όνειρο το οποίο το κέρδισε ο διάβολος. Καθώς λέει η Αγία Γραφή, θυρεύοντες, εθύραυσαν με ως τρουθείων, πάντες οι εχθροί μου δωρεάν. Ωστόσο, εκείνο το όνειρο, εκείνο το τόσο ουτιδανό, εκείνο το τόσο μικρό, εκείνο το αδύνατο στο να ευχαριστήσει την καρδιά, τόσο θλιβερή ανάμνηση έχει να κάνει σε ένα κολασμένο, όπου μία ώρα αυτής της Βδεληρής και θλιβερής αναμνήσεως είναι αρκετή για να λησμονήσει την ενθύμηση μυρίων χρόνων ειδωνών, καθώς λέει ο Σιράχ «Κάκωσης ώρας επιλυσμονήν ποιή τρυφής». Και εκείνη η μια στιγμή της φαρμακεμένης ειδονής, όπου εξαφανίστηκε σαν ίσκιος και σαν όνειρο, θα του προξενεί του αλέπορου κολασμένου, μια παντοτινή και όνια μετάνια άσκοπη. Μετάνια όμως όχι σαν αυτήν που γίνεται στην παρούσα ζωή, η οποία είναι ωφέλιμη και συντροφιασμένη με τη θεϊκή παράκληση και παρηγοριά, καθώς είπε ο Κύριος «Μακάριοι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Πέμπτο κεφάλαιο Ματθαίου. Αλλά μετάνια ανοφελή, μετάνοια πικρή και στερημένη από κάθε παρηγοριά και πώς μπορεί αλλά και ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η πίκρα αυτή η πικρή μετάνοια εκείνου του τρισάθλιου όταν βρεθεί καταδικασμένο στην άβυσο όλων των κακών για μια σταλαγματιά μέλι φαρμακομένο. Αυτό το μέλι που γεύτηκε στην παρούσα ζωή τότε θα γίνει και αυτό σαν τον Ιωνάθαν. Γευσάμενο σε γευσάμιν, βραχή μέλη και η δούγα, εγώ αποθνίσκω. Και τότε θα καταργέται τους δαίμονες που τον πλάνησαν, τον εαυτό του που πλανήθηκε, τον πατέρα που τον εγέννησε, τη μητέρα που τον βίζαξε και την ημέρα και τη νύχτα που γεννήθηκε σαν τον Ιώβ, που λέει πως καταρίσατο την ημέραν αυτού λέγον απόλυτο η μέρα εκείνη ενή εγενήθην και η νύξ εκείνη ενή ύπον ιδού άρσεν. Ω πικρή μετάνοια χωρίς όφελος. Σπούδασε λοιπόν εσύ αγαπητέ μου να καταλάβεις ζωντανά αυτή τη θλιβερή και ανώφελη μετάνοια των κολασμένων για να ωφεληθείς τώρα. Δελήξου Να αισθάνεσαι συχαμένος τους καιρούς εκείνους που ξόδευσες άσχημα τη ζωή σου και την πέρασες εδώ σαν εθνικός και αποφάσισε να έχεις σαν ένα τίποτε όλο του κόσμου τα καλά που περνούν σαν όνειρο και όταν αυτά είναι παρόντα μπροστά σου κάνε εκείνο τον ίδιο λογαριασμό της πικρής μετάνοιας τον οποίο έχεις να κάνεις όλη την αιωνιότητα για αυτά όταν είναι ήδη περασμένα και παρακάλεσε τον Κύριο του ουρανού να σου δώσει χάρη να μετανοήσει και να κλές εδώ για μετάνοια ωφέλιμη για να μην μετανοήσει και κλές εκεί για πάντα με κολλασμένους ανοφελώς. Μετανοείται γάρ ήγη και η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Συλλογή σου τη δεύτερη διάθεση ενός χριστιανού κολασμένου, την οποία ακολουθεί η θλίψη του παρόντος με μια στεναχώρια του πνεύματος που στενάζει. Αυτή τη θλίψη θα τη μετράει ο άθριος από δύο πράγματα, από το άπειρο κακό που κέρδισε και από το άπειρο καλό που έχασε. Και τι κακό δεν θέλει να κερδίσει αυτό ο δυστυχή όταν μέλει να κατοικεί για πάντα σε μια τέτοια κόλαση όπου τα τείχη τη είναι πύρινα, το έδαφο είναι πύρινο, ο γύρο τη περιφράσεται και αυτό από πύρινη φλόγα, που ο αέρα είναι πύρινο και οι αλυσίδε είναι πυρωμένε, τα βασανιστήρια είναι πύρινα, οι βασανιστέ είναι πύρινοι κι όλοι οι κολλασμένοι είναι πεπυρωμένοι. Και από ποιο πυρ, όχι από το πήρε τούτο που έκανε ο Θεός σε τούτο τον κόσμο, για να υπηρετούμεθα και να το μεταχειριζόμεθα στις ασθενείς δυνάμεις και αισθήσει της φύσεώς μας, αλλά το πήρε εκείνο που έκανε ο Θεός για όργανο εκδικήσεως εναντίον των εχθρών και αποστατών Του, το οποίο μεταχειρίζεται η παντοδυναμία Του με τόση ενέργεια για εκείνους για εκείνους που δεν θέλησαν να γνωρίσουν το μεγαλείο του, τις άπειρες ευεργεσίες του, για να τους κάνει τώρα να γνωρίσουν από το βάρος και τη δυρμήτητα των τύψεων και των πληγών, ότι αυτός με το ίδιο του το χέρι θέλει να ξεφορτώσει κατά πάνω τους όλα αυτά. Καθώς το λέει η πένα του προφήτη Εζικιήλ, και επιγνώσει διότι εγώ Κύριος. Παρομοίως για το καλό που έχασαν, εκείνος ο κολλασμένος θα έχει ποια θλίψη μεγάλη, ποια θλίψη θα προξενήσει σε αυτόν και το δω, το καλό που έχασε, και δια πνεύματος στενάζοντες, επειδή αυτό το καλό είναι άπειρο και όλα τα γέννη της τελειότητος, δηλαδή είναι άπειρο στην ουσία του, άπειρο στην αγαθότητά του, άπειρο στη σοφία του και στη δύναμή του, αλλά και στην ωραιότητα. Και τούτο είναι ο τρισυπόστατος Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Που πίστευε εκείνο ο δυστυχής σε το τον κόσμο, τον οποίο αμαρτάνοντας έχασε και χάνοντας το Θεό, έχασε μαζί τα ουράνια και τα επίγεια και όλα, τα πάντα και γιατί τα έχασε όχι για άλλο τίποτα παρά για ένα πάλι ένα μηδέν ένα τίποτα και πότε τα έχασε στον καιρό που ήταν δυνατόν να τα αποκτήσει τόσο εύκολα και για όλο τον ιστερινό χρόνο τα έχασε χωρίς να ελπίζει πλέον πως έχει να απολαύσει ποτέ ποτέ τίποτα ο χαμός Άπειρος. «Ο χαμός αμέτρητος που θα προξενεί στην καρδιά κάθε κολασμένου θλίψη άπειρη και στεναχώρια και πίκρα αιώνια». «Γνώθη και είδε ότι πικρόν σύ το καταλυπήν σε εμέ», λέγει Κύριος ο Θεός σου». Ιερεμίας, δεύτερο κεφάλαιο. Έπειτα, «Ο κάθε κολασμένος». Χριστιανοί μου, αυξάνει τη θλίψη του συλλογιζόμενο και όλες τις άλλες χάριτες που έλαβε από το Θεό και τις έχασε, διότι αυτός ήταν σκεύο ελέους, όπως ήταν πριν, και έγινε σκεύο οργής, γεμάτος μέχρι τα χίλια από δυστυχείς ακατανόητες. Από Υιός του Θεού έγινε Υιός του Διαβόλου, αποκληρονόμες της Βασιλείας των Ουρανών, Κληρονόμο της κολάσεως και πώς να μην λυπηθεί ο άθλιος και πώς να μην ασθενάζει και να βριχάται σαν το λιοντάρι από βάθους καρδιάς ένας κολασμένος που θυμάται ότι αυτός που κατοικούσε τόσα χρόνια στο σπίτι του Θεού και στην Άγια Εκκλησία καταδικάστηκε να κατοικεί τώρα στην κόλαση αυτός που χαιρόταν πάνω στη γη ψάλλοντας και δοξολογώντας το Θεό, μαζί με όλους τους άλλους χριστιανούς, να καταδικαστεί. Να ακούει τώρα στον Άδη και μυρολόγια αυτός που έβλεπε τις ωραίες και χαροπιές εικόνες του Σωτήρους Χριστού και της Μητέρας Του και όλων των Αγίων, να κατακριθεί και να βλέπει τώρα τις άσχημες και φλιβερές θεωρίες τα πρόσωπα των αγρίων δαιμόνων και όλων των κολλασμένων, και αυτός που κοινώνησε τόσες φορές τα άχραντα μυστήρια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός που απόλαυσε τη χάρη του Θεού και γεύθηκε ότι είναι Χριστός ο Κύριος να καταδικαστεί στην κόλαση και να δοκιμάσει τη μεγάλη οργή του Θεού. Ω καταραμένη, καταραμένη αμαρτία που βγάζει σε ένα Θεό τόσο αγαθό και εύσπλαχνο να παιδεύσει μια ψυχή που προλίγου στάθηκε νύμφη του με τόσο αυστηρά κολαστήρια που δεν ειδηνήθηκαν να τα εφεύρουν οι Διοκλητιανοί και οι Μαξιμιανοί οι τύρανοι και όλοι οι άλλοι οι σκληρότατοι οι τύρανοι μαζί με αυτούς, διότι αν δεν την πέδευε τι ούτο τρόπος, δεν θα φαινόταν ότι την μισεί και ακολούθω δεν ήθελε, δεν θα μπορούσε να είναι Θεός αν ήθελε να νομίζετε της κακίας συγκοινωνός καθώς και νομίστηκε από την έσ' άφρονε, όπως λέγει ο ίδιος, υπέλαβε σαν ότι έσω μέση όμοιος, ψαλμός, μυθήτα. Τώρα λοιπόν εσύ Μαρτολέπ, που μελετάς αυτά, τι καρπό πήρε από αυτή την παρούσα μελέτη, κατάλαβες καν λιγάκι τη μεγάλη θλίψη και τα βάσανα που δοκιμάζει ένας κολασμένος χριστιανός τον Άδη, διότι έχασε το Θεό και τις θεϊκές αυτές χάριτες και ευεργεσίες και κέρδισε μια αιώνια κόλαση με το πλήρωμα όλων ομού των κακών, διότι αμάρτησε. Αχ, αδερφέ, κι αν το κατάλαβες, γιατί δεν φοβάσαι να μην καταδικαστείς κι εσύ σε εκείνη την κόλαση για τις αμαρτίες σου, γιατί να μην θλίβεσαι κι εσύ τώρα θεληματικός, στοχαζόμενος που για τις αμαρτίες σου έχασες όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όλα τα φυσικά και έμεινε όλα αυτά τα παραφύση και φθαρτά της φύσεως κινήματα, διότι η αμαρτία που έπραξες είναι παραφυσική κίνησης κατά το Θείο Μάξιμο, γιατί να μην λυπάσαι που έχασες μια βασιλιά αιώνια, μια χαρά ανεκλάλητη και ένα παράδεισο πανεμφρόσινο, τι λέω, γιατί να μη λυπάσαι που έχασες αυτόν τον ίδιο το Θεό, Θεό που είναι το άκρον αγαθό, η αιώνια ζωή, η αρχή, η μέση και το τέλος του είναι Σου, ή λοιπόν να ψηφάς την τόση μεγάλη ζημιά Σου, αχανόητο που είσαι. Αλλά ο προφητάνας Δαβίδ, που ήξερε τι θέλει να πει στέρησης Θεού, όταν έχασε το Θεό για τις αμαρτίες του, δεν έπαευε μέρα και νύχτα να λυπάται και να κλαίει σε εκείνους που του έλεγαν πώς, «Πού είναι ο Θεός σου» Εγεννήθη τα δάκρυά μου άρτος ημέρας και νυχτός εν το λέγες θέμιου καθεκά στην ημέραν που εστεί ο Θεός σου. Έτσι και η Μαγδαληνή η Μαρία κυλιότανε τριγύρω από τον τάφο του τεθαμένου και γλυκύτα του Ιησού και έκλαιγε με μεγάλους τρίνους και αναστεναγμούς. Και όταν ρωτήθηκε από τους αγγέλους γιατί κλαις, γυνή, τι κλαίεις, αυτή απεκρίθη πως για τούτο μόνο κλαίει, διότι έχασε το δάσκαλό τη το σωτήρα της τον Κύριό τη ότι ήραν τον Κύριόν μου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν τόσο μεγάλη ζημιά θεωρούν οι Άγιοι τη στέρηση του Θεού, στου οποίου σπούδαζε κατά τούτο να του μιμηθεί και εσύ, αδερφέ. Κάνε λοιπόν απόφαση να αλλάξει τη ζωή σου, να ντραπεί που στερήθηκε τόσο καιρό το έλεος του Θεού και ομολόγησε μπροστά στο Θεό τη αμαρτία σου. Ευχαρίστησέ τον για την άκρα υπομονή την οποία έδειξε να σε περιμένει ως τώρα που δεν σε καταδίκασε στον Άδη και παρακάλεσέ τον για τούτο το θείο αίμα του να θελήσει να δοξαστεί σε σένα ως αγαθός και ευσπλαχνός με το να σε συγχωρήσει και όχι να δοξαστεί ως δίκαιος με το να σε τιμωρήσει διότι ο Θεός είναι ακατηγόρητος και δίκαιος σε όλα τα έργα Του ώστε και από τις και τις τιμωρίες που κάνει, πάντα κερδίζει δόξα, καθώς το λέει μόνος περί του Φαραώ. Και ενδοξαστήσομε εν Φαραώ και εν πάση τη στρατιά αυτού. Έξοδος, Ιωταδέλτα, στίχος 4.